Συνεχίζουμε στην όμορφη και φανταστική πόλη των... Πού είμαστε, Γιάννη? Αριδαία. Στην όμορφη πόλη την Αριδαία. Και αφού έχουμε απολαύσει τη φιλοξενία εδώ πέρα και έχουμε πάει στα γιαματικά νερά, όπως το λένε εδώ, συνεχίσουμε. Έχουμε έναν Λέβητα φανταστικό εδώ πέρα, διαντρούς, πώς το λένε. Είναι σε παράλληλη σύνδεση εδώ και πολύ καιρό με τον Λέβητα του πετρελαιού. Περίμενε εσύ να δουλέψει. Όλο λάστι. Έλα, πατρίδα. Πάμε να φύγουμε, άντε. Εδώ αυτό τελικά έχει γίνει το τραπέζι του πόνου, φίλε. Έχει δει εδώ καυστήρες και καυστήρες. Έχει δει χιλιαδιό. Γιάννη. Έχω χειρουργικό τραπέζι. Έλα εδώ πέρα, χειρουργικό τραπέζι. Έλα εδώ, αγόρι μου. Σε ένα φανταστικό λεβιτοστάσιο, δύο βαλβίδες αντιπιστροφής υπήρχαν. Πιάστηνα στα χέρια σου αυτήν εδώ. Αυτή είναι η βαλβίδα αντιπιστροφής. Τώρα το τι μπορεί να περάσει νερό από εκεί μέσα για να ζεσταθεί ο κόσμος είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Ερχόμαστε εδώ σε ένα φανταστικό λεβιτοστάσιο που για πρώτη φορά εμένα μου έτυχε, φίλε μου Βασίλη, να δω παράλληλη σύνδεση, όπως ή σε σειρά, δεν ξέρω εδώ, οι απόψεις διήστανται, γιατί άλλοι μου λένε λέγεται σε σειρά ή σε παράλληλη. Τέλος πάντων, τι σημαίνει παράλληλη σύνδεση για μένα? Παίρνω τα ζεστά νερά του ξυλολέβητα, πάω τα κουμπώνω στα επιστρεφόμενα του λέβητα του πετρελαίου, τα ζεστά νερά του λέβητα του πετρελαίου τα στέλνω πάνω στα σώματα και τα επιστρεφόμενα από τα σώματα τα στέλνω κάτω στο λέβητα του ξύλου. Είναι μια ωραία μαγιά για μένα, όταν υπάρχει ειδικά χώρος και υπάρχει η δυνατότητα όπως είναι εδώ πέρα, για μένα επιβάλλεται, γιατί φίλε μου Βασίλη, όπως ξέρεις πολύ καλά και μου είπες προηγουμένως, ότι είναι ένα πεντάωρο όταν καις ξύλα, το οποίο κρυώνει το σπίτι σου. Έχετε κάνει όμως ένα, ας το πούμε, λάθος εδώ πέρα, ότι όποτε θέλεις να το γυρίσεις το ξύλο πρέπει να σηκώσεις ένα διακόπτη και όποτε θες να το γυρίσεις το πετρέλαιο πρέπει να κατεβάσεις το διακόπτη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατεβείς από το σπίτι να κάνεις αυτή τη διαδικασία, αλλά ποιος κάθεται να το κάνει αυτό? Μίλα ρε εσύ. Εννοείται. Εννοείται. Σου έχω πει ότι καλά θα είναι ο ηλεκτρολόγος να έρθει να μου καταργήσει αυτόν τον πίνακα εδώ πέρα, αυτόν τον διακόπτη μάλλον, να είναι ανοιχτά και τα δύο, ούτως ώστε παραμένει η κύρια θέρμανσή σου, παραμένει το πετρέλαιο. Όχι, δεν σε στεναχωρεί καθόλου. Αλλά όσο και ξύλα, κάνεις οικονομία στο πετρέλαιο. Μπορείς να έχεις το θερμοστάτη καυστήρα στο 50-55, όσο θα και ξύλα. Ναι. Όσο θα καις ξύλα όμως και η θερμοκρασία στο λέβητα, στο κύκλωμα του καλοριφέρου σου είναι πάνω από 50-55 ή 60, έχεις οικονομία στο πετρέλαιο. Βέβαια, θα πετύχεις μεγάλη οικονομία στο πετρέλαιο. Ένας άλλος λόγος ποιος είναι? Ότι όταν θα πάρει το πετρέλαιο μπρος, ήδη θα βρίσκει 50-60 βαθμούς ζεστό νερό μέσα. Εκεί είναι η μαγιά. Κάθισε ο Μαστρογιάννης εδώ πέρα, διόρθωσε ό,τι ήταν να διορθώσει. Εδώ πέρα υπήρχε μια βαλβίδα αντεπιστροφής, την κατήργησε. Εδώ υπήρχε μια άλλη βαλβίδα αντεπιστροφής, την κατήργησε και στη θέση της έβαλε ένα συστολικό τάφ και σε έβαλε ένα πολύ ωραίο όργανο θερμοϋψόμετρο για να βλέπεις ανά πάσα στιγμή θερμοκρασία νερού και πίεση νερού που πάει στα σώματα.
Εδώ σου διόρθωσε τον ευαπτιζόμενο, το, αυτό πως το λένε, το, την θερμοδιαφορική βαλβίδα. Έβαλε το αισθητήριο να είναι μέσα στο νερό που είναι νεροί. Εδώ σε έκανε μια ομορφιά με ένα τάφ ορυχάλκινο, σε έβαλε αυτό με το ξαριστικό το οποίο δεν υπήρχε. Σε έβαλε μια έξτρα βαλβίδα ασφαλείας 3 bar απλή της Watch φυσικά. Και εδώ πέρα σου έβγαλε τα τουμποράματα με Φ18 σε περίπτωση που θα σκάσει μία από τις δύο ή και οι δύο βαλβίδες στα νερά να τρέξουν έξω σε ασφαλές σημείο. Εντάξει ως εδώ. Τελείωσε από εδώ. Εδώ πέρα σου έβγαλε, είχε ένα τουμπόραμα εκεί πέρα με ένα τάφ, το κατήργησε και σε έκανε τα πετρέλαια με σωλήνα πιπυρό, η οποία εντάξει μπορεί να γυρίσουν κάποιοι να μας πούνε ότι δεν κάνει, αλλά προτιμώ σωλήνα πιπυρό από ένα παλιό τουμπόραμα Φ16 που είχε εκεί. Εδώ υπάρχει ένα... Δεν φύρεται το πιπυρό. Τι δεν κάνει? Άμα ήταν έτσι θα έλειωναν και οι δεξαμενές πλαστικές. Μπράβο αγόρι. Είναι, δεν είναι θέμα φτύρεται, θα γυρίσει κάποιος και θα πει είναι θέμα φωτιάς και τα λοιπά. Εδώ θα με αφήσετε να μιλήσω. Εδώ υπάρχει ένα υδραυλικό κλαπέ λέγεται που υπάρχει στα μοντέλα της Riello. Αυτό έχει την ιδιότητα να όταν παίρνει μπρος ο καυστήρας να μου ανοίγει το κλαπέ του αέρα και να παίρνει αέρα ο καυστήρας. Έχει ένα έμβολο εδώ πέρα, το οποίο εμβολάκι αυτή τη στιγμή είναι φρακαρισμένο γιατί ο καυστήρας δεν πολύ λειτουργούσε, θέλει να αναλλαχτούν από μέσα τα O-ring, αυτή τη στιγμή μας πιέζει ο χρόνος και σε αυτή την περίπτωση το μόνο που κάνεις είναι να βγάλεις εκτός το κλαπέ μέχρι να γίνει όποια επισκευή. Ξέρω και εγώ, κάτι ήθελα να πω τώρα, δεν ξέρω τι ήθελα να πω. Άνοιξε το... ο ερμός των σκέφτων. Όταν με μιλάτε πάνω στο χέρι, εδώ πέρα έχεις ένα φανταστικό θερμοστάτη, για δείξτε το θερμοστάτη χώρου. Στέλλας αγαπάω, Τάκης. Ένας φανταστικός θερμοστάτης χώρου. Made in France. Οποίο, ναι, το οποίο το σπίτι είναι στο δεύτερο όροφο. Flash. Και παρόλα αυτά έχει σήμα μέχρι πάνω, έτσι. Ναι, αδερφέ. Από εδώ δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τις όποιες ρυθμίσεις μας οτιδήποτε. Ναι, και εβδομαδιαίος προγραμματισμός και όλα. Καλή μαγιά τελικά, ε. Ναι, αλλά και τα 400 ευρώ καλά είναι. Πόσα? 400. Όχι ρε φίλε, μη λες τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, δεν θέλω να λες τέτοιες αλήθειες. Και εδώ συνεχίζουμε, ο Μαστρογιάννης μου έκανε μια φανταστική δουλειά εκεί κάτω. Επιστρεφόμενα όλα και όπως λέω πάντα, αυτά είναι τα επιστρεφόμενα που έρχονται από τον Λέβητα του καυστήρα του πετρελαίου. Thank you.